Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας κάνω ένα haul, θα σας δείξω τις αγορές που έχω κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως είναι προϊόντα τα οποία έχω αποκτήσει κατά διαστήματα από το τελευταίο μου haul έως και σήμερα. Άμα λοιπόν θέλετε να δείτε τι ακριβώς έχω αγοράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνεχίστε να βλέπετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με καλλιτικά. Θα περάσω στην εταιρεία Maybelline. Έχω πάρει κάποια πράγματα τα οποία τα χρησιμοποίησα για το tutorial, One Brand Makeup Tutorial σχετικά με τη Maybelline, ακριβώς στο προηγούμενο βίντεο μου. Οπότε είχα πάρει κάποια πράγματα τα οποία τα δοκίμασα πρώτη φορά εκείνη την ημέρα που είδατε το βίντεο. Οπότε δεν σας έδωσα καθόλου την προσωπική μου άποψη. Θα σας πω κάποια πράγματα και για αυτά που αγόρασα. Το πολύ λίγο χρονικό διάστημα που τα έχω δοκιμάσει, διότι με τις ζέστες αυτές κυριολεκτικά δεν έχω βαφτεί παραπάνω από 2 φορές και αυτό με 1000 ζόρια, διότι πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική στο σπίτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πούδρα που πήρα. Είναι η Fit Me, η Matte and Poreless. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Η απόχρωση που πήρα ήταν το νούμερο 104 και ήταν η πιο ανοιχτόχρωμη. Είναι καταπληκτική. Όσες φορές την έχω χρησιμοποιήσει, με άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένη. Τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, με τη τόση ζέστη, μπορώ να πω ότι μειώνει αισθητά τους πόρους και δημιουργεί ένα πολύ ωραίο φίλτρο που το κάνει λίγο την επιδερμίδα πιο matte. Οπότε είναι ιδανική για τώρα το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα προσωπικά έχω να σας πω ότι όση ώρα και όσες φορές την έχω χρησιμοποιήσει δεν μου έχει βαρύνει καθόλου το πρόσωπο και δεν νιώθω καν ότι φοράω μακιγιάζ. Οπότε παίρνει πολύ καλή βαθμολογία, σας την προτείνω, η τιμή της ήταν στα 7 ευρώ. Συνεχίζω με μια παλέτα, περνάω στην Master Bronze Color and Highlighting Kit. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, έχει από μέσα 4 αποχρώσεις, οι οποίες είναι όλες σήμερι. Ξεκινάμε με την πιο ανοιχτόχρωμη, ψυχρή, καφέ απόχρωση, περνάμε στην πιο σκουρόχρωμη, ζεστή καφέ απόχρωση, έχουμε ένα λίγο πιο κεραμιδί, το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον σαν ρούζ, και μετά πάμε σε ένα highlighter το οποίο ενδείκνεται για πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες για να δείξει. Εμένα προσωπικά το μόνο που μου κάνει είναι ένα ελαφρός strobing στο πρόσωπο, κάποια σημεία δηλαδή που θέλω να φωτίσω να φαίνονται λίγο πιο γελιστερά, αλλά δεν κάνει αυτό το αποτέλεσμα που έχω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο, που είναι ένα πολύ ανοιχτό χρώμα highlighter. Λοιπόν, έχω να σας πω σαν απόδοση ότι είναι μέτρια. Με ποια έννοια το λέω? Όταν παίρνεις ποσότητα στο πινέλο δεν γράφει πάρα πολύ, που σημαίνει ότι χρειάζεται δεύτερη φορά, ας πούμε, για να το περάσεις. Όμως έχει ένα καταπληκτικό φινίρισμα, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αφήνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, φυσικό μαυρισμένο αποτέλεσμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μερικές φορές δεν χρειαζόμαστε να έχουμε αυτή την έντονη την απόδοση, θέλουμε τις σκληρές γραμμές, οπότε πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και από τότε που την πήρα πραγματικά δεν έχω χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Παίζω συνέχεια με αυτήν. Η τιμή της ήταν στα 15 ευρώ. Συνεχίζω με την παλέτα σκιών. Αγόρασα την Nudes γιατί από τις 3 παλέτες που είχε διαθέσιμε στα Photo Center ήταν αυτή που μου άρεσε περισσότερο. Κινείται κυρίως πάλι σε πολύ ουδέτερες αποχρώσεις. Έχει κάποια matte και κάποια σήμερι μέσα σε χρωματάκια και η απόδοσή τους είναι απίστευτη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Απλώνεται πολύ ομοιόμορφα, απλώνεται πολύ καλά. Η απόδοση της είναι πολύ καλή. Όπως επίσης και έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα που πιστεύω ότι ταιριάζουν σε όλες μα όλες τις επιδερμίδες, ασχέτως χρώματος ματιών, ασχέτως χρώματος της επιδερμίδας και των μαλλιών. Είναι, πιστεύω, από τις καλύτερες παλέτες που έχω αγοράσει. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή επίσης ήταν στα 15 ευρώ. Ολοκληρώνω τη Maybelline περνώντας στο μολύβι φεριδιών που αγόρασα. Είναι το Brow Satin, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχει από τη μία μεριά το βουρτζάκι του, το οποίο είναι για γέμισμα των κενών, και ενώ στην αρχή είχα σκεφτεί ότι αυτό δεν θα με χρησιμεύσει καθόλου, ήταν τελικά αυτό που έσωσε την κατάσταση στο προηγούμενο tutorial. Γιατί από την άλλη μεριά έχει το μηχανικό του μολύβι, έχει αρκετά σκληρή υφή και η απόδοσή του πιστεύω ότι θα βολέψει πιο πολύ φρύδια τα οποία έχουν ήδη τρίχες επάνω και δεν είναι τόσο για τη σχηματοποίηση. Η τιμή του ήταν νομίζω γύρω στα 7 ευρώ
και έχει 3 διαθέσιμες αποχρώσεις όπως είναι στα Photo Center. Η δική μου απόχρωση είναι η Dark Blonde. Τελείωσα από Maybelline, θα περάσω τώρα σε ένα προϊόν το οποίο το βρήκα από το κατάστημα Venti και είχε φέρει από την εταιρεία Ruby Rose 2 primer, εγώ πήρα το 1. Η συσκευασία του είναι κάπως έτσι και το συγκεκριμένο είναι Hydrating and Pore Minimizing, που σημαίνει ότι ενώ σου μειώνει τους πόρους, παράλληλα σου δίνει μια αίσθηση ενυδάτωσης στο πρόσωπο και όντως το κάνει, το έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές βασικά, δεν έχω και τελείως ολοκληρωμένη άποψη. Έκανε 3-3,5 ευρώ, πάρα πολύ οικονομικό. Δεν την ξέρω βασικά σαν εταιρεία, απλά το είδα εκεί πέρα και μόλις είδα εγώ Hydrating και Pore Minimizing, λέω θα το πάρω και ήταν και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Μπορώ να πω ότι σαν πρώτες 2 φορές που το έχω δοκιμάσει μου άρεσε πάρα πολύ, όντως μειώνει τους πόρους. Πιστεύω ότι θα το τελειώσω πάρα πολύ σύντομα και θα πάω να πάρω κι άλλο. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πέρασα από τα H&M μια βόλτα και πήρα ένα πινέλο το οποίο μόλις το είδα το ερωτεύτηκα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη, δεν το έχω καν πλύνει, αλλά είναι υποδοκιμή, σύντομα βασικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα, μ' άρεσε πάρα πολύ η επιφάνεια που έχει σαν πινέλο και είναι πινέλο για να βάζεις, να τοποθετείς στο foundation. Η τιμή του ήταν στα 5,5-6 ευρώ, δεν το θεωρείς και πάρα πολύ οικονομικό για πινέλο από H&M. Ελπίζω να είναι καλό. Περνάω σε Essence και πήρα 2 προϊόντα, κρατήθηκα γιατί έδωσα αλλού τα καλά μου τα λεφτάκια. Πήρα μια πούδρα που είναι πολύ συζητημένη στο χώρο του YouTube και όχι μόνο, την Essence All About Matte. Είναι λευκή αλλά το αποτέλεσμα στο πρόσωπο είναι διάφανο, δεν δηλαδή κάνει κάτι, σταθεροποιεί το μακιγιάζ, βοηθάει πάρα πολύ στο να προλάβει το σχηματισμό των λεπτών γραμμών μετά την εφαρμογή του concealer. Λοιπόν, την χρησιμοποιώ τουλάχιστον 2 εβδομάδες ασταμάτητα, με έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένη, οπότε ναι, καλά κάνουν και λένε ξανά και ξανά για αυτή την πούδρα, είναι πραγματικά από τις αγαπημένες μου πλέον και είναι και σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, νομίζω έκανε 3-4 ευρώ, οπότε σίγουρα είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά σας μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και τέλος πήρα επίσης μια πολύ συζητημένη μάσκαρα, την έχω δει σε πάρα πολλούς YouTubers και Ελληνίδες και ξένες που μιλάνε για την εταιρεία Essence. Πήρα την Lash Princess Sculpted Volume Mascara. Είναι αυτή εδώ. Το βουρτζάκι της είναι ένα καταπληκτικά μεγάλο και καμπυλό σε σχήμα, το οποίο πραγματικά αγκαλιάζει τις βλεφαρίδες πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που έχω βάλει σήμερα στις βλεφαρίδες μου. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω βάλει τώρα μόνο 2 στρώσεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένες οι βλεφαρίδες μου αυτή τη στιγμή, χωρίς να χρησιμοποιήσω καθόλου κόπο και πραγματικά και αυτή έχει γίνει από τις αγαπημένες μου, χαίρομαι πάρα πολύ και οπότε ναι, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. 3-4 ευρώ εκεί αυτή. Στη συνέχεια αγόρασα και ένα foundation από την Catrice, το HD Liquid Coverage Foundation στην απόχρωση Light Beige. Είναι αυτό που έχω βάλει αυτή τη στιγμή στην επιδερμίδα μου. Βέβαια έχω φορέσει και highlighter από πάνω και πούδες και τα λοιπά. Δεν μπορείτε ακριβώς να καταλάβετε πώς είναι από μόνο το foundation. Είναι ένα πάρα πολύ καλλιτικό foundation, το οποίο έχει ένα matte τελείωμα. Παράλληλα όμως δεν βαρύνει καθόλου το πρόσωπο, πράγμα το οποίο είναι πολύ θετικό για τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακόμα και εγώ που έχω πολύ ξηρή επιδερμίδα δεν ένιωσα ότι σπάει, ότι μου κάνει το πρόσωπο να φαίνεται αφυδατωμένο, οπότε αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να έχει η οποιαδήποτε κοπέλα θέλει να επενδύσει σε ένα οικονομικό foundation, πιστεύω ότι είναι ένα από αυτά που πρέπει να δοκιμάσει. Μόνο θετικά πράγματα σας λέω σε αυτό το βίντεο, είναι γιατί πραγματικά επέλεξα πάρα πολύ προσεκτικά τις αγορές μου, διότι δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω λάθη, οπότε πήγα λίγο και σε πιο ασφαλείς επιλογές, γι' αυτό και είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Συνεχίζω με 2 παλέτες τις οποίες ήθελα πάρα μα πάρα πολύ καιρό να έχω στα χέρια μου, αλλά δεν μπορούσα, επιτέλους τις έχω. Είναι και οι 2 από Revolution. Έρχονται σε αυτή τη συσκευασία από μέσα και από πίσω έχει τα χρώματα τα οποία έχει μέσα. Έχει λοιπόν αυτές τις αποχρώσεις, παίρνει πάρα πολλές σκιές σε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή, κάνουν 13 ευρώ η μία. Τις βρήκα στα Photo Center, είχε και άλλες παλέτες αλλά αυτές πραγματικά ξεχώρισαν κατευθείαν στο μάτι μου.
Σίγουρα με το που ευκαιρίω θα πάρω και άλλες παλέτες από την Revolution, γιατί έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη από την παλέτα contouring που έχω. Όπως επίσης σήμερα ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασα τη μία από αυτές και έχω βάψει τα μάτια μου πάνω. Και νομίζω ότι σαν αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη και από την απόδοση, αλλά και από τα χρώματα που επέλεξα να πάρω. Έχει πολύ ωραία ουδέτερα χρωματάκια. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση για όσους και όσες από εσάς δεν έχετε πάρα πολλά χρήματα να επενδύσετε σε μια ακριβή high-end παλέτα. Θέλετε όμως παράλληλα να αποκτήσετε μια παλέτα η οποία να σας αφήσει ένα καλό αποτέλεσμα και να μην σε ζορίζει καθόλου. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Θα ολοκληρώσω το κομμάτι του μακιγιάζ περνώντας τα πινέλα. Τα παρήγγειλα από το site beautywear.gr, το οποίο με έχει αφήσει κατευχαριστημένη από την προηγούμενη μου αγορά. Διότι είχα πάρει κάτι πινέλα και είναι αυτά που χρησιμοποιώ σε κάθε μου tutorial. Πήρα λοιπόν αυτή τη φορά ακόμα πιο πολλά. Είναι όλα αυτά, είναι στο σύνολο 32 πινέλα, τα οποία ήταν στη τιμή των 24 και κάτι, πέσει στρογγυλά 25. Και εντάξει, δηλαδή άμα τα βάλετε κάτω και τα μετρήσετε, 32 πινέλα με 25 ευρώ είναι κάτω του 1 ευρώ το ένα πινέλο βγαίνει άμα κάνεις τη διαίρεση στα μαθηματικά. Δεν περίμενα να συμβεί κάτι διαφορετικό, για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρη ότι θα είναι καλά και όντως είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολλά πινέλα τα οποία μου έλειπαν και τα χρειαζόμουν και πάρα πολλά πινέλα που πραγματικά θα κάνουν το μακιγιάζ μου πάρα πολύ εύκολο. Θεωρώ ότι άμα θέλετε να κάνετε ένα ξεκίνημα και θέλετε να επενδύσετε πάλι οικονομικά σε μια ποικιλία προϊόντων, είναι πιστεύω αυτά τα ιδανικά πινέλα. Θα σας αφήσω ούτως ή άλλως πληροφορίες από κάτω. Θέλω να σας πω ότι δεν τα πήραμε την καταβολή, συν τα έξοδα αποστολής μου βγήκαν στο σύνολο 29 και κάτι ευρώ. Αλλά αν επιλέξετε να μην τα πάρετε με την αντικαταβολή και να βάλετε στο τραπεζικό λογαριασμό, ας πούμε, χρήματα ή να τα πληρώσετε μέσω κάρτας, γλιτώνετε αυτά τα 2 ευρώ, οπότε θα σας βγαίνει στα 27 ευρώ, όπως και να έχει και πάλι είναι πάρα πολύ οικονομικά. Τελειώσαμε με τα καλλιτικά και θα περάσω τώρα σε δύο ρούχα που πήρα από τις εκτόσεις. Το ένα είναι αυτό το μπουζάκι το οποίο το φορούσα στο προηγούμενο μου βίντεο. Είναι κάπως έτσι, ένα τοπάκι, το οποίο το ύφασμά του είναι αρκετά λεπτό και δροσερό και από πίσω έχει ένα κουμποματάκι πάνω στο λαιμό και κάτω δένει έτσι και αφήνει την πλάτη εκτεθειμένη αναλόγως πόσο σφιχτά θα το δέσεις, αλλά πάλι θα αφήσει ένα κενό που θα φαίνεται λίγο το σουχέν. Το πήρα από το κατάστημα In Fashion στη Ξάνθη και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ρούχο, δηλαδή με το που το είδα έπαθα έρωτα και λέω θα το πάρω. Το δεύτερο κομμάτι που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα, είναι ένα τύπου κιμονό, τύπου σεμεδάκι όπως θέλει το λέει κανένας. Έχει μανικάκι κάπως έτσι, θα το δείτε τώρα σε φωτογραφία βασικά που θα σας το δείξω. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου αρέσουν να με αυτά έτσι λίγο τα χαζο vintage ψιλορομαντικά. Εντάξει, τώρα δεν βλέπετε και πολλά, πιστεύω ότι κολακεύει πάρα πολύ γενικά όλους και ειδικά τις μαυρισμένες εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν θα με δεσμεύσει το γεγονός ότι δεν είμαι μαυρισμένη και ότι μπορεί αυτό να με χλωμιάσει λίγο. Μου άρεσε πάρα πολύ και το ήθελα πάρα πολύ, οπότε και το αγόρασα. Πέρασε καμιά βόλτα από τα Bershka. Η αλήθεια είναι ότι πρόλαβα πολύ τελευταία πράγματα στις εκτόσεις και δεν πήρα τίποτα από ρούχο. Δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι και με ξετρελανέ, οπότε είπα να... Δεν χρειάζεται να παίρνω πράγματα μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνά. Το μόνο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν αυτά εδώ πέρα τα παπούτσια, τα οποία δεν τα έχω βάλει ακόμη. Η τιμή τους ήταν στα 5,99 με την έκπτωση και μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί εδώ πίσω γράφουν Hell yeah και μου άρεσαν πάρα πολύ έτσι σαν λεπτομέρεια. Κατά τα άλλα θυμίζουν τύπου All Star, εντάξει, κλασικά. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το ασπρόμαυρο γενικά είναι μια safe επιλογή και πιστεύω ότι μπορείς να το φορέσεις με οποιοδήποτε outfit, δηλαδή είτε είναι λίγο πιο καθημερινό, μπορείς να το φορέσεις με zip kilot, μπορείς να το φορέσεις με ένα φορεματάκι κολλητό, μπορείς γενικά να τα φορέσεις. Μου άρεσαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα τα φορέσω πάρα πολύ και αυτά. Και τέλος, πόνεσε η καρδιά μου που τα έδωσα τα λεφτά, αλλά παράλληλα δεν πόνεσε γιατί τα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Οπότε έκανα φρικτή οικονομία για να τα πάρω. Πήρα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τα βλέπετε συνέχεια, τα ξέρετε. Έχω τρέλα με τα Adidas, τα Superstar γενικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω ήδη δύο ζευγάρια από προηγούμενα χρόνια και ήθελα πάρα πολύ να πάρω και αυτά εδώ πέρα και τελικά τα πήρα. Τα έχω φορέσει μόνο μια φορά και περιμένω πώς και πώς πάλι να πέσει λίγο θερμοκρασία για να τα ξεσκίσω πραγματικά. Δεν έχω τι να σας πω, αυτά είναι, στη συσκευασία Μπερλόκ και τη φορά νούμερο 35.
Εάν δεν κάνω λάθος, αυτά ήταν στο σύνολο αυτά που ήθελα να σας δείξω. Πες να έχω ξεχάσει κάτι, συγγνώμη άμα ξέχασα κάτι πάνω στη διασύνη μου και με την πολύ τη ζέστη. Λοιπόν, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο. Άμα έχετε κάποια από αυτά τα προϊόντα, ίσως να μου πείτε τη δική σας άποψη. Και άμα θέλετε ίσως να δείτε κάποιο tutorial με κάτι από αυτά που σας έδειξα συγκεκριμένα, πάλι μπορείτε να μου το πείτε. Οπότε ναι, θα το κλείσω κάπως έτσι το βίντεο, γιατί αρχίζω και ζεσταίνομαι επικίνδυνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσες και όσοι ήσασταν εδώ στο τέλος. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια που θα τα λέμε φυσικά. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, φιλά και πολλά!